Το θέμα της παρουσίασης του κάβου, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν ήμουν, νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε και άλλες περιοχές στην Ελλάδα, σχετικά με το πώς μπορεί να περάσει ο νεαρός, έτσι, γιατί για τους νεαρούς μιλάμε, στην συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το ελέγξουμε και οφείλουμε να μην το αφήνουμε να πλέει έτσι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς κριτική εκ μέρους μας πια. Νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάνουν δυσφήμιση ή αν καταγράφουν μια πραγματικότητα. Εάν καταγράφουν μια πραγματικότητα, καλό θα είναι να τη διορθώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Εάν είναι δυσφήμιση, τότε οφείλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα. Δεν το έχω δει το βίντεο, μου έχουν στείλει όμως από την Αγγλία φίλη μου την κριτική που έχει σχέση με αυτό. Και μάλιστα γράφουν ότι λυπούνται πάρα πολύ γιατί δεν παρουσιάζουν αυτού του είδους τα βίντεο την πραγματικότητα της Κέρκυρας που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο βίντεο. Ωστόσο, δεν έχουμε δει ακόμα καμία αντίδραση ούτε από το Υπουργείο ούτε από τον ΙΟΤ. Γι' αυτό λέω. Οφείλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις τώρα. Δηλαδή, αν το αφήσουμε αυτό και πλέει στον αέρα, μερικοί το αφήνουν και λένε ότι εντάξει, άστο για να μην, μην το φουσκώσουμε το θέμα. Όμως όταν είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει μια πραγματικότητα, μάλλον δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα, αλλά παρουσιάζει κάτι τελείως διαφορετικό και παίρνει διάφορα στοιχεία από τα παιδιά την ώρα της 4 ή 5 η ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω ότι θέλει εκεί πέρα ένα παίξιμο λίγο πιο έξυπνο. Πιστεύω πάντως ότι εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε το όνομα του νησιού μας και το όνομα των περιοχών οι οποίες έχουν επενδύσει, ας πούμε, στον τουρισμό και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, θα πρέπει να τεθεί υπόψη της τουριστικής επιτροπής και του Δήμου αλλά και της περιφέρειας, ούτως ώστε να δούμε μήπως μπορούμε να παρέμβουμε ακόμη και αργά. Κοιτάξτε, όφειλαν οι διοικούντες να έχουν κάνει αυτό πράξη εδώ και χρόνια. Δηλαδή, όταν έχεις 16% του εισοδήματος της Ελλάδος να έρχεται από τον τουρισμό, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβεις υπόψη σου για να μπορέσεις να δεις όταν κάνεις συμφωνία για μισθούς και διαδικασίες σχέσεων μεταξύ εργαζομένων κτλ. Θα πρέπει να είναι και αυτοί οι οποίοι κατ' ουσίαν δημιουργούν το εισόδημα της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί 800-900.000 οικογένειες, ας πούμε, οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό να μην λαμβάνεται αυτόν η άποψη όταν γίνονται διαπραγματεύσεις σχετικά και με τους μισθούς αλλά και με όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες παίρνουν αποφάσεις για όλους μας. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό ότι ο ΣΕΤΕ μπόρεσε και αναβαθμίστηκε. Κατάφεραν οι συνάδελφοι να δημιουργήσουν ένα δυνατό φόρουμ, κατά κάποιο τρόπο μια δυνατή ομπρέλα τελικά όλων των φορέων που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το σοβαρέψουμε ακόμη περισσότερο, θέτοντας υπόψη του κράτους ότι οι επαγγελματίες της Ελλάδος που έχουν σχέση με τον τουρισμό μπορούν να παρέμβουν, να διοχετεύσουν θετικά σχόλια στο τουριστικό γίμεστε, να κοιτάξουμε να δούμε πώς εμείς μέσα από αυτήν την ιστορία και τις σχέσεις μας που έχουμε με τους παραγωγούς των προϊόντων, των τουριστικών προϊόντων και τους πολιτές των τουριστικών προϊόντων, να μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάτι το οποίο ο ΕΟΤ δεν το κάνει καλά. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε πλέον να έχουμε μια πιο ειδική σχέση με το κράτος, ούτως ώστε να μπορέσει πραγματικά να μεταφερθεί προς τα έξω την πραγματικότητα της Κέρκυρας, την πραγματικότητα του τουριστικού σχολείου.